τον ολόλευκο μανδύα του χιονιού φόρεσε το Τρόοδος. Οι νυφάδες χιονιού που πέφτουν τις τελευταίες ώρες δημιούργησαν μαγευτική ατμόσφαιρα. Οι δρόμοι, τα δέντρα, οι βουνοπλαγιές, οι οροφές των υποστατικών, ακόμη και τα σταθμευμένα οχήματα, ντύθηκαν στα λευκά, συνθέτοντας μια ειδηλιακή εικόνα. Ώρα 11 το πρωί, η πλατεία Τρόοδους ντυμένη στα άσπρα, μοιάζει με την ωραιότερη νύφη της Κύπρου. Εδώ είναι χαρά Θεού, είναι ευλογία αυτή τη στιγμή. Έχουμε χιόνι εδώ και έναν 24ωρο και η χιονόπτωση συνεχίζεται. Ελπίζουμε να συνεχιστεί και Γενάρη και Φεβρουάριο και Μάρτιο. Οι καταστηματάρχες στην πλατεία τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση και ταυτόχρονα ετοιμάζονται να υποδεχθούν τις μέρες των γιορτών τους πρώτους επισκέπτες. Μέχρι τότε, για να ζεσταθούν και για να μας ζεστάνουν, έπιναν και κερνούσαν Ζιβανία και Κουμανταρία. Είναι τέλεια και ευτυχώς μας χιόνισε πριν τα Χριστούγεννα και ελπίζουμε σε αρκετή κίνηση τώρα. Μάλιστα, λευκά Χριστούγεννα. Σίγουρα. Και πώς αντιμετωπίζετε το ψυχτερό που υπάρχει? Με τη σώμα εδώ, Ζιβανία και καλή καρδιά. Πίνει και μια Κουμανταρία να συγκεράσουμε ερωτική, κυρία. Έχουμε την πιο ωραία Κουμανταρία της Κύπρου. Όσοι πίνουν τώρα, κάνουν από 3 US. Τσουχτερό κρύο επικρατεί σε αρκετές ορεινές κοινότητες, με τους κατοίκους να συγκεντρώνονται γύρω από το τζάκι για λίγη ζεστασιά. Οι μέρες του τζακιού είναι η καλύτερη λύση. Η καλύτερη λύση, λόγω του ότι οι θερμάσεις είναι πανάκριβο το πετρέλαιο, έτσι προτιμούμε τα ξύλα για θερμασία. Πώς βγάζουμε πέρα, πώς αντιμετωπίζουμε το κρύο? Έχουμε σώπες ηλεκτρικές, έχουμε τον τζάκι να φαίνουμε, περνούμε. Οι δρόμοι που οδηγούν στο Τρόοδος είναι ανοιχτοί αλλά ολισθηροί, ενώ η ορατότητα είναι περιορισμένη. Το ύψος του χιονιού έφτασε στην πλατεία του Τρόοδου στα 10 εκατοστά και στην κορυφή στα 15.